όταν γεννήθηκε η Αλίκη, δεν ήταν από τα όμορφα μωρά. Αλλά προσέξτε, προσέξτε να δείτε. Τι λέει, άσχημο στη ρούγα. Άσχημο στη ρούγα, όμορφο στη ρούγα, λέγανε τότε οι παλιέ. Λοιπόν, η Αλίκη μεγαλώνοντα, έγινε αυτή που έγινε. Και άλλα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν πολύ όμορφα, όταν μεγαλώσαν δεν βλεπόντουσαν. Αυτό είναι γεγονός. Ποιον αγαπάς πιο πολύ από τα τρία παιδιά? Και τα τρία το ίδιο. Το ξέρω. Δεν μπορεί μια μάνα να ξεχωρίσει, Αλίκη μου. Ναι. Κανένα παιδί. Έτσι. Θυμάμαι. Όχι, όταν ήμουνα. Η Αλίκη είναι κορίτσι και αλλιώς συνεννοούσε με τα κορίτσια και αυτά. Αλλά όταν έχει ένα παιδί αδύναμη σε κάτι, μια στενοχώρια, περνάει μια περιπέτεια και αυτά, η μάνα υποφέρει γι' αυτό το παιδί πιο πολύ. Καταλάβατε πώς είναι. Η αγάπη είναι το ίδιο όμως. Δεν μου έχεις λίγο πιο πολύ αδυναμία. Οπωσδήποτε, γιατί είσαι κορίτσι. Και τι κορίτσι, είναι κορίτσι που δεν έχει, πώς τα λένε, έναν άνθρωπο πολύ κοντά τη. Είσαμε στο θέμα. Όχι, συγγνώμη. Ναι, εκτός από τη μάνα που δεν ζω μαζί της, να της πραγματικά να τη φροντίζει, γιατί είχε φροντίσει πάρα πολλά. Έλα, πες την αλήθεια, πες τώρα ότι είσαι στενοχωρημένη. Όχι, και άντρας και γυναίκα. Και έχει φορτωθεί πολλές δουλειές, και του σπιτιού και έξω του σπιτιού και του θεάτρου. Θυμάσαι που ήρθε μετά και σου είπα ότι θέλω να παντρευτώ. Με τον Δημήτρη. Πώς σας το είπα αυτό, κυρία? Ακούτε. Έπαιζε την Κολόμπ του Ανούλη στο κεντρικό. Λοιπόν, κάθε μέρα ερχόταν με κλάματα. Γιατί στενοχωριές και αυτά. Ωραία, κακό. Δεν τα πάω καλά με τον παπά Μιχαήλη. Θέλει εκείνος να είναι πρώτος, ξέρω εγώ τι. Όλο διαφωνούμε, όλο μου γκρινιάζει. Δεν μπορώ να τον ενωθώ. Θα σηκώθω να φύγω, μου λέει από το θέατρο. Να φύγει εκείνος, λέει, γιατί να φύγεις εσύ, Αλίκη, τη λέω. Όπω δεν μπορώ να τον ενωθώ, δεν μπορώ αυτά. Μετά από όλα αυτά, μια εβδομάδα και αυτά. Και πραγματικά ήταν έτσι. Αυτός της είπε ότι μια μέρα, τώρα για ποιους λόγους δεν θέλω να τα πω, τον έφερε η Αλίκη εδώ. Είχε φτιάξει το σπίτι αυτό. Και έκανα μια δεξίωση εδώ. Όχι, μιλάμε τώρα. Και έκανε μια δεξίωση και είχε κληθεί και ο Πάπα Μιχαήλ, αφού ήταν εργαζόταν μαζί στο κεντρικό. Πρόσχετη την εκπομπή, θα τη δει και η Γιάννης. Ναι, δεν λέω εγώ τίποτα. Όπου λοιπόν σε 3-4 μέρες η Αλίκη, έρχεται και μου λέει, ο Πάπα Μιχαήλ με ζήτησε να παντρευτούμε. Λέω, ρε Λίκη, μη χτες εσύ, τσακωνώσετε και έκλαιγε, λες τότε. Πώς είναι αυτό τώρα, λες εσύ, να παντρευτούμε και αυτά. Παντρευτήκανε. Και δεν είχαν αίσιο τέλος. Γιατί αίσιο τέλος το παιδί. Τι? Το παιδί. Δεν λέω για το παιδί, λέω για τη συζυγική σας. Να σου πω, δεν είναι γλύκας ο γιος μου. Καλό παιδί, προπαντός, γιατί οι άντρες δεν με ενδιαφέρει να είναι όμορφο. Είναι ωραίο παιδί, αλλά είναι εμένα καλό μοιάζει, παιδί. Μοιάζει ωραίος, ξεωραίος, εμένα μοιάζει. Είναι καλό παιδί. Λεβέντη μου κι αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου. Μαζί σου θα το κάψω. Ό,τι βάλεις στο μυαλό της, θα το φέρεις πέρας και με επιτυχία. Να σου πω, δεν με αντιμετωπίζεις σαν να είμαι 4 χρονών. Πώς είσαι κιόλας. Γλυκά μου. Σαν να είμαι μωρό παιδί. Μα η μάνα έτσι βλέπει το παιδί, έτσι πάντα μωρά. Δηλαδή όταν η μάνα είναι 90 χρόνων και το παιδί της είναι ας πούμε 70, το βλέπει πάντα παιδί. Έτσι είναι. Αλήθεια έτσι είναι. Μια μεγάλη ιστορία αγάπης είναι το θέμα του απόψινού Made in Greece. Η ιστορία αγάπης της Αλίκης και της Έμης. Απόψε θα προσπαθήσω να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι παρεμβάσεις μου, γιατί θα είναι μάλλον περιττές. Η κόρη σας είναι νούμερο ένα. Εσείς που είστε μάνα της, πιστεύετε ότι είναι ευτυχισμένη? Να σας πω, όπως το κρίνει κανείς, η Αλίκη βρίσκεται την ευτυχισμένη. Έτσι όπως είναι, βρίσκεται την ευτυχισμένη. Εγώ βρίσκω. Γιατί έχει ένα καλό παιδί, όλοι την αγαπάνε, όλα αυτά. Και τα άλλα θέματα είναι τελείως προσωπικά δικά της. Εγώ, Μανούλα, δεν έχω πει ποτέ ότι είμαι ευτυχισμένη και δεν νομίζω ότι υπάρχει ευτυχία στη διάρκεια. Έτσι τουλάχιστον δείχνεις. Όχι, εγώ απλώς ζω την κάθε μέρα, γελάω στη ζωή, ονειρεύομαι γιατί πιστεύω ότι άμα περνάει μια μέρα που δεν γελάμε, που δεν κάνουμε όνειρα, που δεν αισθανόμαστε, δεν παίρνουμε κάποια στιγμή έτσι, κάποια χαρά από τη μέρα, είναι σαν να μην τη ζούμε. Ψάχνω να βρω σωστός παπά για να πω με τι έρωτα σ' αγαπώ.
θέλει η μαμά μου να κάνω για ένα παιδί. Ναι. Γιατί όχι. Ναι. Αυτό μας έλειψε. Λοιπόν... Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, Λίκη, πόσο ευθύνεται η μητέρα σου για την προσωπικότητα που έχεις σήμερα. Καλή ή κακή η προσωπικότητά μου διαμορφώθηκε από τη μάνα μου. Με πίεζε πολύ. Δεν είναι εύκολο καρδάκι, κύριε Έμι Κουμουνδούρου Βουγιουκλάκη. Έντονη προσωπικότητα. Μας είχε επιβληθεί και στους τρεις. Δηλαδή, ό,τι ήθελε η μαμά, αυτό κάναμε. Τώρα εγώ, βέβαια... Όχι, κάνε και αυτό το δικό της. Απειθάρχητη από το σχολείο. Και από το σπίτι λογάριαζα κι εγώ πώς θα κάνω τη δικιά μου απόδραση. Πώς θα φύγω. Από την επιβλητική προσωπικότητα της μάνας, η οποία με καταπλάκωνε. Και έτσι βρήκα οδό, το θέατρο. Καλά, το τι καυγάδες ο Αμερική, άσε τι είπε τώρα, ότι ξέρεις, δεν ήθελα διότι θα γίνει πρώτη. Τίποτα, δεν ήθελα να ακούσει θέατρο και κάτι πάθαινε. Το θεωρούσε ότι δεν είναι αξιοπρεπές, ότι δεν είναι του επίπεδου της. Γιατί δεν λες την αλήθεια. Ποια αλήθεια. Πες μου τι ψέμα λέω. Εγώ ήμουν χείρα τότε. Πάντα ήσουν λοιπόν, χείρα, μια ζωή χείρα είσαι. Οι συγγενείς του αντρός μου ήταν όλοι μανιάτες. Τώρα δεν τα γράφει αυτά, ε. Τα γράφει. Λοιπόν, και θα με παίρνει τον ευθύνες, κατάλαβες. Γιατί να ψυχήσει το θέατρο και αυτά. Εγώ κακομοίρα δεν άντεχα πια τέτοιες φασαρίες και τέτοια πράγματα.